στείλει. Γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό. Εδώ λοιπόν, στο κέντρο της εβδομάδας, μιας εβδομάδας πολύ όμως διαφορετικής, μιας εβδομάδας που πραγματικά από το πρωί ως το βράδυ ζούμε σε ένα άλλο έτσι κλίμα που χωρίς εμείς να το προετοιμάζουμε, είναι αυτό το κλίμα που λέω από την Δευτέρα, τη Μεγάλη Δευτέρα και σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, έρχεται από μόνο του. Μεγάλη Τετάρτη λοιπόν σήμερα, άλλη μια μέρα πολύ πολύ σημαντική της Ορθοδοξίας, μέχρι να φτάσουμε στην Ανάσταση του Θεανθρώπου και να γιορτάσουμε όλοι το βράδυ του Σαββάτου αλλά και την Κυριακή του Πάσχα, όπου εκεί νομίζω πλέον έρχεται όλο αυτό το κλίμα και φεύγει και αλλάζει τελείως. Και βεβαίως τα ήθη και τα έθιμα ανά την Ελλάδα και δει για τις μέρες του Πάσχα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Είναι η εβδομάδα εκείνη που θα πάμε στα βαφτιστήρια μας, που θα τα δούμε από κοντά. Θα τους πάμε το τσουρέκι, το αυγό, τα δώρα, τα κουλουράκια τους, αλλά και τη λαμπάδα τους. Με τέσσερις έτσι επιλογές, τρεις γυναικείες και μία αντρική μας έρχεται η Αγγελική Κούκουρα. Κατάστημα εκείνο που κάθε χρόνο με χειροποίητες λαμπάδες πραγματικά μας εντυπωσιάζει, με μεράκι, με αγάπη, αλλά και με την προσωπική εργασία. Όλα τα κάνει μόνη της η κυρία Ειρήνη Καλανδράνη, είναι στον Κέρινο Κόσμο και κάνει και άλλα, κάνει και γάμους και όλα αυτά, κεριά και όλα αυτά για... Τα πάντα που έχει να κάνει με κερί. Γι' αυτό λέμε Κέρινος Κόσμος, ο οποίος είναι στο Περιστέρι. Ναι, στο Περιστέρι, γιατί που χτυπάει η καρδιά μας, στην οδό Εμιλίου Βέγγι 13. Στον κεντρικό του δρόμο του Περιστερίου, με τα μαγαζιά, με τις καφετέρειες, με όλα. Και τώρα γίνεται χαμός. Λαμπάδες μέσα, λαμπάδες έξω, φτιάχνουν μέρα νύχτα. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δύο. Να τις δείξουμε. Ναι, βεβαίως. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή. Και τώρα, αυτό, δηλαδή με αυτό το φόρεμά σου για Ανάσταση και τη λαμπάδα αυτή, σε βρίσκω καταπληκτική. Ναι. Πλέον τη μόδα είναι τα μικρά κεριά, τα πιο κοντά, να ξέρεις, που έχουν όμως πάρα πολύ ωραίο στολισμό. Είναι πολύ ωραία. Η έχει δεύτερη... μια μπαλαρίνα, κάτσε να δείξουμε τη δεύτερη τώρα. Μ' αρέσει πολύ αυτή, μου κάνει κάτι ρομαντικό, κλασίκ, με αυτή το ξύλο. Να ξέρεις, Αλέξανδρε. Ναι. Έχεις γούστο, παιδί μου. Κλασίκ, με το ξύλο, με όλα. Καταπληκτικό. Η άλλη, με την πεόνια. Με την πεόνια, συμβολισμός φοβερός, καλοκαιρινός και απλός. Και αυτή τέλεια, γιατί πέφτει και αργά το Πάσχα, Αλέξανδρε. Και ξέρεις, το Σάββατο, τώρα το Μεγάλο Σάββατο, έχω και τα γενέθλιά μου. Αχ, και τα γενέθλιά μου, Μεγάλο Σάββατο. Σε περιμένω στους Αγίους Θεοδόρους. Τι θα σου ανάψω, εσένα, λαμπάδα ή θα σβήσω κεράκια? Στους Αγίους Θεοδόρους, στο Πατέρα Σπυρίδωνα, που θα ψάλω τα εγκόμια τη Μεγάλη Παρασκευή. Και το Μεγάλο Σάββατο θα γιορτάσω και τα γενέθλιά μου. Τέλεια, οπότε σου κάνουμε και έκπληξη. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν πάρα πολύ μάτι, είναι η επόμενη, γυναίκα και άντρα, ιδιαίτερη. Πάρα πολύ ωραία είναι. Δεν είναι άσχημη. Και αυτή μου κάνει κάτι με το φόρεμά σου, επειδή βγάζει μέσα κάτι μπλε, κάτι είναι πνευματή, Γιάννη, κοίτα το, κάτι ρυδίζον, πάρα πολύ μου αρέσει. Και μένει και το διακοσμητικό έτσι, Αλέξανδρε, και το στολίζεις για το μάτι. Ναι, γιατί αυτό είναι χρυστάλλινο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το βάζεις στο σπίτι, όπου θέλεις το βάζεις, τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία, Αγγελική Κούκουρα, και νομίζω ότι τα ήθη και τα έθιμα για το Πάσχα, όσες φορές και να τα πούμε, πολλοί κόσμος πολλά δεν τα γνωρίζει. Μπορεί να τα γνωρίζει, αλλά δεν ξέρει την ουσία τους. Είναι δεν ξέρει... τόσο πολλά και το βάθος είναι τόσο μεγάλο, που ούτε και εγώ τα θυμάμαι όλα κάθε φορά. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο. Καταρχάς, γιατί είναι μεγάλη, γιατί λέμε την εβδομάδα του Πάσχα μεγάλη. Και ονομάζεται έτσι, γιατί δεν έχει περισσότερες ώρες και περισσότερες μέρες από τις άλλες, αλλά γιατί τα γεγονότα που τελούνται και βιώνονται στους ιερούς ναούς της πατρίδας μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, είναι μεγάλα, είναι σπουδαία, είναι κοσμοϊστορικά και κοσμοσωτήρια για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Έτσι. Και θα ήθελα αρχικά να πούμε ότι αυτό που καμιά φορά το ξεχνάμε, πότε γιορτάζεται το Πάσχα και γιατί. Το Πάσχα είναι λοιπόν μια κινητή εορτή. Που δεν έχει σταθερότητα. Δεν έχει σταθερότητα. Και πώς βρίσκουμε την ημερομηνία της, πόσο κάθε φορά. Το 325 που έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος μεταχριστών, ορίστηκε για την Ορθόδοξη Εκκλησία να εορτάζεται το Πάσχα την πρώτη Κυριακή, μετά την Πανσέλινο που ακολουθεί την εαρινή ημερία της 21ης Μαρτίου. Μάλιστα. Έτσι μετριέται. Και το Πάσχα, που λέγεται και Πεσάχ στα εβραϊκά, σημαίνει το πέρασμα. Γιατί για τους Ισραηλίτες ήταν το πέρασμα και η φυγή από την Αίγυπτο. Mm-hmm. Γιατί υπήρχε και εκεί η Πάσχα, έτσι. Είναι μεγάλη λοιπόν η φιλανθρωπία της Εκκλησίας μας.
και για να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι, περισσότεροι πιστοί, ψάλλεται την προηγούμενη μέρα στις ακολουθίες ο όρθρος της επόμενης ημέρας. Οι τέσσερις πρώτες ημέρες μας προετοιμάζουν πνευματικά για το Θείο Δράμα. Και οι ακολουθίες τους ονομάζονται ακολουθίες του Νυμφίου. Τώρα εμείς βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τετάρτη, έχει περάσει και το Σάββατο του Λαζάρου, έχει περάσει Κυριακή των Βαΐων, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Λίγα θα πω γι' αυτά. Και το Σάββατο του Λαζάρου είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Πολύ μεγάλη. Έτσι, γιατί προοικονομεί με κάποιο τρόπο την Ανάσταση του Κυρίου μας και είναι η μέρα νίκης της ζωής επί του θανάτου. Έτσι. Είναι και ιδιαίτερα προσφυλής γιορτή στον ελληνικό λαό. Πάντα, από τα παλιά χρόνια, με πολλές παραδόσεις λαογραφικού περιεχομένου, με τα λαζαράκια, όλα αυτά. Σίγουρα τα έχεις ακούσει, αυτά τα ψωμάκια που είναι σχήμα Λαζάρου. Και υπάρχει και μια ψυχολογική ερμηνεία έτσι, που αποτυπώνεται πλήρως τα κάλαντα που λένε. Και υπάρχουν και κάλαντα, ξέρεις, για το Σάββατο του Λαζάρου. Πολλά, που είναι η περιέργεια, τι είδε ο Λάζαρος στον κάτω κόσμο. Εκείνη την ημέρα, τις μέρες που ήταν στον κάτω κόσμο, τι είδε. Και λένε ότι από τη στεναχώρια του και από τη θλίψη του που βίωσε αυτό το δράμα του, ο Λάζαρος δεν ξαναγέλασε, λέει, ποτέ του. Παρά μόνο, λέει, όταν μια φορά ήταν σε ένα παζάρι και προσπαθούσε κάποιος να κλέψει ένα κανάτι. Λέει, τώρα πρέπει αυτή να κλέψει το κανάτι. Όλο το γόμο, λέει, θα καταλήξουμε. Α, το πήγε απόφαση. Ναι, το θεώρησε αστείο, δηλαδή, αυτό. Η Κυριακή των Βαΐων, επίσης, είναι πολύ σημαντική. Κάποτε εορταζόταν μαζί και το Σάββατο και η Κυριακή. Τελούνταν μαζί με την Ανάσταση του Λαζάρου, δηλαδή. Ήταν από τα Βυζαντινά χρόνια πολύ σημαντική γιορτή και περιφερόταν ο Αυτοκράτορας μαζί με τον Πατριάρχη, γιατί πάρα πολλές λογογραφικές μας παραδόσεις έχουν φυσικά τις ρίζες τους και στην αρχαία Ελλάδα, πάρα πολύ, αλλά και στα Βυζαντινά χρόνια. Και εκείνη τη μέρα, ξέρεις τι γίνεται, τρώμε ψάρι, υπάρχει κατάλυση ελαίου, ψαριού, κρασιού, είναι μοντεβάγια, τα οποία θεωρούνται θαυματουργά. Υπάρχει και η παρέλαση που γίνεται για την έξοδο του Μεσολογγίου. Αλέξανδρος, έχεις πάει, μου έχεις πει, βεβαίως. Που εορτάζεται εκείνη την ημέρα. Και θα τη δούμε και σήμερα. Ναι. Υπάρχει και... Αυτά γίνονται και άλλα πολλά έθιμα και σε άλλα πολλά μέρη της πατρίδας μας. Ας πούμε, στη Λέσβο τα παιδιά βγαίνουν με στολισμένα δεμάτια έτσι, δάφνης, περιφέρονται στους δρόμους. Την κρατάμε αυτή τη δάφνη, ξέρεις, γιατί θεωρείται ότι έχει μια αγιότητα. Την κρατάμε. Και τη βάζουμε στα εικονίσματα. Ναι, βέβαια, τη βάζουμε στα εικονίσματα. Και η βραδινή ακολουθία είναι πολύ σημαντική, που τελείται εκείνη τη μέρα. Είπαμε ότι ονομάζονται ακολουθίες του Νυμφίου αυτές, που έχει αυτό που λέει «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται, εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούτε». Μακάρι δηλαδή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η ακολουθία του Νυμφίου της Κυριακής των Βαΐων. Εκεί λέει ο Ρεάς και για την ιστορία του Ιωσήφ του Πάγκαλου, που είναι και αυτή πολύ ωραία ιστορία, και ομοιάζεται με την ιστορία του Κυρίου μας, έτσι, γιατί και αυτός μετά από πλήστα βάσανα που πέρασε στην Αίγυπτο, όπου τον είχαν στείλει τα αδέρφια του που τον είχαν πουλήσει δούλο, τελικά δικαιώθηκε και έζησε κάποιος μορφής Ανάσταση και καλύτερη ζωή. Οπότε λοιπόν, είναι πολύ σημαντική μέρα. Έχουμε και την παραβολή των 10 Παρθένων που λέμε εκείνη την ημέρα. Γιατί την επόμενη μέρα δηλαδή. Γιατί ξέρεις, είπαμε ότι μια μέρα πριν ψάλλεται η ακολουθία της επόμενης μέρας. Ναι, οπότε, πάντα έτσι λοιπόν, είναι τη μεγάλη εβδομάδα. Πάμε την Κυριακή ψάλλουμε τις Δευτέρες, Δευτέρα κτλ. Και πάει. Οπότε λοιπόν, την Κυριακή είπαμε ότι έχουμε την ιστορία του Ιωσήφ του Πάγκαλου και την άκρηψη. Και μπερδεύτηκα εγώ. Ωραία. Και πώς είναι άκρυπα τα έργα του Ισραήλ ή πώς είναι άκρυπες πολλές φορές οι προσπάθειες των πιστών, γιατί το βάθος είναι που μετράει. Τη Μεγάλη Δευτέρα λοιπόν, εκεί είναι που έχουμε την παραβολή των 10 Παρθένων, που είπα πριν, ότι πρέπει να προοικονομούμε, δηλαδή, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε, πρέπει να υπάρχει κάποια προοικονομία, για να υποδεχθούμε δηλαδή τον Νυμφίο Χριστό. Μ' αρέσει πολύ η παραβολή των 10 ταλάντων. Πώς δηλαδή για αυτός που ήταν, πώς πρέπει να πολλαπλασιάζουμε τα ταλάντα, τα χαρίσματά μας και να τα μοιραζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν φταίνει να έχουμε δηλαδή ένα χάρισμα, αυτό είναι το νόημα.
Γιατί λέει η παραβολή ότι στα λίγα στάθηκες πιστός, οπότε στα πολλά θα σε ορίσω υπεύθυνο. Και πάμε λοιπόν τώρα στη Μεγάλη Τρίτη, που ψάλλεται και το τροπάριο της Κασιανής, έτσι, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε μιλήσει και για αυτήν, άλλες φορές θα μιλήσουμε και ξεχωριστά. Είναι το αγαπημένο μου, ένα από τα αγαπημένα μου. Για την ιστορία της, είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ μελωδικό. Γράφτηκε τον 9ο αιώνα. Δηλαδή το βράδυ που ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Εκείνη τη μέρα είναι και η ιδρυμήτατη καταγγελία του κυρίου μας απέναντι στους θρησκευτικούς αρχηγούς του Ισραήλ. Έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν. Τι γίνεται με την επόμενη μέρα, έτσι. Έχουμε το βράδυ λοιπόν, ψάλλεται όρθρος, είπαμε, της Μεγάλης Τετάρτης, έτσι. Υπάρχει και η μεταστροφή της αμαρτωλής γυναίκας, έτσι. Και η διαπραγμάτευση του δασκάλου μας, του κυρίου μας και του δασκάλου του Ιούδα για τα 30 αργύρια. Εκείνη που έγινε, βέβαια. Και έχουμε τον παραλληλισμό με κάποιο τρόπο των δύο ψυχικών καταστάσεων. Πόσο ένας μετανοεί και έρχεται κοντά και πόσο άλλος απομακρύνεται. Και είναι και το ελάττωμα της αμαρτίας της φιλαργυρίας, έτσι, που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό. Και που δυστυχώς μέχρι και σήμερα υπάρχει. Υπάρχει, γιατί όποιος δεν αποχωρίζεται τη φιλαργυρία, αποχωρίζεται με κάποιο τρόπο και το Θεό. Τη Μεγάλη Τετάρτη, λοιπόν, που είναι και το Ευχέλαιο, όπως ξέρεις, που είναι πολύ σημαντική μέρα. Έχει και το πρωί προηγιασμένη λειτουργία και το απόγευμα έχει το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, που είναι, γινόταν και στο σπίτι, ξέρεις, κάποτε αυτό. Αλλά και τώρα λέμε κάνουμε Ευχέλαιο, αλλά και εκείνη τη μέρα γινόταν. Υπάρχουν λοιπόν τα 7 Ευαγγέλια και οι 7 ευχές, οι 7 ευλογίες. Το κρατάμε αυτό, έχει ξεχωριστή ιδιότητα και δύναμη. Δεν έχει αυτό το λάδι, Γι' αυτό και σου λένε ότι εκεί πρέπει να πας. Δηλαδή είναι από τις μέρες που ξέρεις, κάποιες μέρες μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα σου λένε ότι, θυμάμαι η γιαγιά μου έλεγε, τη Τετάρτη να πας. Τετάρτη σου λέγε, ναι. Δηλαδή είναι ότι παίρνεις, ας πούμε, φεύγεις πιο ολοκληρωμένος. Και κορυφώνεται σιγά σιγά και το Θεοδράμα, έτσι φτάνουμε στη Μεγάλη Πέμπτη. Και το πρωί είναι μια πολύ σημαντική λειτουργία. Που κοινωνάμε κιόλας. Ναι, μπράβο, ακριβώς. Είναι η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Εκεί λοιπόν το βράδυ ψέλνεται ο Ιερός Νυκτήρας. Είναι που συμβολίζει τη διακονία των πιστών στην Εκκλησία, πώς έπλυνε τα πόδια των Αποστόλων του ο Κύριος. Και το δείπνο το λέμε μυστικό, όχι γιατί έγινε κρυφά, όπως νομίζουν μερικοί, αλλά επειδή οι μαθητές μύθηκαν στο μυστήριο των Αγίων Μυστηρίων, δηλαδή στη Θεία Ευχαριστία, στην αιώνια πνευματική τροφή, έτσι. Έχουμε και την προσευχή του Κυρίου μας στο όρος των Ελαιών, έτσι. Εκείνη τη μέρα έγινε. Την προδοσία του Ιούδα. Έχουμε την τελετή της Σταύρωσης στην Εκκλησία. Ψάλλονται τα 12 Ευαγγέλια. Είναι πολύ σημαντική μέρα. Και έχει πολλές συνήθειες σε κάποια μέρη της πατρίδας μας. Έχεις δει που παίρνει ο ιερέας στο σταυρό κάποιες φορές και γυρίζει γύρω-γύρω από την Εκκλησία ή κατεβαίνει τις σκάλες με το σταυρό στον νόμο. Κάνει κάποια αναπαράσταση. Και όλο το βράδυ κάθονται οι πιστοί σαν πώς όταν, τώρα δεν το πολύ κάνουν βέβαια, όταν ένα προσφυλές μας πρόσωπο αγαπημένο φεύγει από τη ζωή, δεν καθόμαστε όλο το βράδυ σε αυτό το μαζί του. Έτσι δεν ξέρω τώρα αν γίνεται πλέον. Ειδικά στα χωριά γίνεται ακόμα. Ναι. Για να το αποχαιρετήσουμε. Έτσι λοιπόν, όλο το βράδυ γίνεται και ο Σταυρωμένος, είναι ανοιχτές οι εκκλησίες. Γιατί θρηνούμε τον Κύριό μας εκείνο το βράδυ, γιατί είναι ο πιο δικός μας άνθρωπος. Επίσης, να μην ξεχάσουμε και τα έθιμα, γιατί τη μέρα βάφουμε και τα αυγά, Τη Μεγάλη Πέμπτη. Έτσι, βάφουν οι νοικοκυρές. Ξέρεις, το αυγό μου το έχεις ξαναπεί και όλες, κρύβει μια δύναμη μέσα του, έτσι. Ναι. Γιατί κρύβει μια ζωή, Ναι, είναι και επίσης και το χρώμα το κόκκινο είναι το αίμα του θεανθρώπου και βεβαίως γι' αυτό άσχετα το αν με τον καιρό βάφουμε όλα τα χρώματα, κάνουμε και σχέδια. Το πατροπαράδοτο και το σωστό είναι το κόκκινο. Εγώ θα κάνω μερικά σχέδια αύριο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Μ' αρέσουν τα σχέδια. Εννοείται. Εσένα αρέσουν τα σχέδια κάθε μέρα. Ναι, ναι. Πάμε λίγο να τα προλάβουμε. Πάμε, άρα είμαστε λοιπόν στη Μεγάλη μετά Παρασκευή. Φτιάξαμε και τα τσουρέκια, φτιάξαμε και τα κουλουράκια, κατάλαβες. Είμαστε και πάμε λοιπόν στη Μεγάλη Παρασκευή που είναι πολύ μεγάλη νηστεία. Έτσι δεν τρώμε ούτε λάδι, ούτε δουλειές κάνουμε. Απαγορεύεται πάσα εργασία. Έτσι, είναι μεγάλη αργία. Στις 11 το πρωί είναι η λειτουργία των μεγάλων νεωρών. Από τα ξημερώματα ετοιμάζεται ο επιτάφιος. Αποκαθιλώνεται.
το μεσημέρι και τοποθετείται πάνω στον επιτάφιο για τη βραδινή περιφορά. Χτυπούν επένθυμα οι καμπάνες. Εκείνη η μέρα λέγεται ότι ο Κύριος μας έψαλε στους νεκρούς, στον κατακόσμο που βρέθηκε, γιατί πέθανε σαν άνθρωπος. Και έτσι έψαλε το Ευαγγέλιο στον κατακόσμο. Υπάρχουν πολλά έθιμα σε όλη την Ελλάδα, αλλά το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο είναι ο επιτάφιός μας, έτσι. Πού συναντιούνται οι επιτάφοι, κάποιοι επιτάφοι βγαίνουν από το νερό, έχεις δει σε κάποια μέρη. Βεβαίως, σε νησιά, συναντιούνται στη μακριά ανοιχτά της θάλασσας. Γίνονται πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλές αναπαραστάσεις εκείνη την ημέρα. Σε πάρα πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα συναντιούνται στις κεντρικές πλατείες, όπου γίνεται ένας πανικός και μετά χωρίζονται πάλι. Γενικότερα, είναι πολύ καθηλωτικό. Θα έρθω. Ναι. Γνωρίζουμε λοιπόν εκείνη την ημέρα το Σεπτόθιο Πάθος και που στην πραγματικότητα πρέπει να λειτουργεί λειτουργικά για τη ζωή μας. Πρέπει να, δηλαδή, να λυπούμαστε για τα αμαρτήματα, αλλά πρέπει να χαιρόμαστε για τη θυσία και πρέπει γιατί και εμείς με κάποιο τρόπο θα πρέπει να θυσιαζόμαστε και να αναστηθούμε. Έτσι δεν είναι? Τελειώσαμε για τη Μεγάλη Παρασκευή? Τελειώσαμε. Θα κάνουμε πάμε... μία μικρή παύση. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα γυρίσουμε με την... με τη γιορτή, με λοιπόν, τη Μεγάλη Σάββατο και Κυριακή. Ναι, αλλά πριν θα πάμε, επειδή το αναφέραμε και έτσι ξεκινήσαμε, να ταξιδέψουμε σε αυτό το πολύ ωραίο και μοναδικό γεγονός, την έξοδο του Μεσολογγίου που γιορτάζεται τις μέρες αυτές. Και δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει ποτέ, θα σε ταξιδέψω εγώ. Και θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε με Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα με ήθη και έθιμα από όλη την Ελλάδα, με την Αγγελική Κούκουρα που παραμένει στην παρέα μας. Παρακαλώ. Για εσάς που θέλετε να κόβετε τα πάντα στο λεπτό, ήρθε το επαναστατικό μίνι κλαδευτικό αλυσοπρίον οχυρός, επαναφορτιζόμενο με δύο πανίσχυρες μπαταρίες 20V 4A. Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει δύο μπαταρίες, φορτιστή, μπουκαλάκι λίπανσης και το πριόνι. Και δώρο, μία λάμα και μία αλυσίδα αξίας 25€. Όλα αυτά από 168€ μόνο 89€. Δώρο τα έξοδα αποστολής. Κάλεσε τώρα και κάνε την παραγγελία σου. www.dreamhouse.com.gr. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα, αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις, να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία? Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας All Times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας All Times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα? Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα All Times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μεσολόγγι, τόπος ιερός, τόπος ηρωικός, τόπος δοξασμένος. Η έξοδος του Μεσολογγίου, ένα εθνικό γεγονός που παίρνει οικουμενική ιστορική αξία και που θα δοξάζεται εις τους αιώνες των αιώνων. Ένας από τους μπροστάριδες, ο Λόρδος Βίρον, που πέθανε εδώ το 1824. Η έξοδος του Μεσολογγίου, ένας αγώνας για την ελευθερία των ανθρώπων. Το Μεσολόγγι σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη με
με σήμα κατά τεθέντο, κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης του Μεσολογγίου. Τα κανόνια σε κάθε γωνιά του Μεσολογγίου είναι σημάδια εκείνης της ηρωικής εποχής που ο αγώνας για ελευθερία γινόταν πράξη, πράξη υπεράνθρωπη και θυσία μοναδική. Τα τείχη και τα κανόνια, σύμβολα δυναμισμού, έδειχναν τη δίψα για πραγματική ελευθερία και την κάλυψη της ανθρώπινης αυτοθυσίας. Κάθε κανόνι και ένας τρόμος για τον αντίπαλο, κάθε κανόνι και μια δυναμική ένδειξη πως η ελευθερία καταχτιέται με ορμή και θυσίες. Τώρα όλα αυτά τα κανόνια αναπαύονται ήσυχα ανάμεσα στα φυλώματα των δέντρων. Πέρα όμως από τα κανόνια υπάρχουν και οι άνθρωποι, οι άξιοι πολεμιστές της εξόδου και κάθε άλλη κίνηση που αποσκοπά στην ελεύθερη συνείδηση των ανθρώπων. Ο στρατηγός Κίτσιος. Ο στρατηγός Μήτρος Δελιγεώργης, φρούραρχος Μεσολογγίου. Κωνσταντίνος Τρικούπης έπεσε κατά την έξοδο. Σπύρος Ραζής. Κωνσταντίνος Γουρίρας. Φώτος Μπόμπορξ έπεσε και αυτός κατά την έξοδο. Γουστάβος Αδόλφος Σάς εκ Φιλανδίας. Μνημείο για τους Γερμανούς που έδωσαν τη ζωή τους στο ηρωικό Μεσολόγγι. Πλατεία γεμάτη αγάλματα και μνήμες. Πλατεία για να αναπνέουν οι σημερινοί άνθρωποι τον αέρα της ελευθερίας. Το άγαλμα του Γεωργίου Καραϊσκάκη 1782-1827. Τολμάς, ούτε κι ούτε η ψυχή μου, ταξιδεύεις αθόρυβα στους δρόμους το μυστικό. Νότης Μπότσαρης 1756-1841, πολέμαρχος της Σουλιώτικης Συμπολιτείας. Σταυρός εις μνήμην των Μεσόντων και των Ηρώων του Μεσολογγίου
φοράς και σαγίνι. Και το άγαλμα του Λόρδου Βίρον σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια σε περίοπτη θέση. Οι ξένοι πεσόντες τιμώνται ιδιαίτερα στο Μεσολόγγι. Θανάσης Ραζικότσικας έπεσε και αυτός κατά την έξοδο του Μεσολογγίου σαν γενικός αρχηγός των Μεσολογγητών. Πάλι το άγαλμα του Βίρονα, ακίμητος φρουρός του Μεσολογγίου. Εδώ βλέπουμε το παλιό τρενάκι που αναγράφεται το όνομα Τρικούπης, το παλιό δημαρχείο, καινούργιο δημαρχείο και οι σύγχρονοι μεσολογγίτες που απολαμβάνουν στους γραφικούς δρόμους τον περίπατό τους και κάποιες χαρακτηριστικές γωνιές με μεσολογγίτικο χρώμα. Οι παραλίες με φόντο τη λιμνοθάλασσα είναι μία ποίηση. Και πώς να μην ήτανε, αφού η θάλασσα ξέρει πάντα να θέλει με τη δική της ποιητική διάθεση. Παραγκόσπιτα στη λιμνοθάλασσα είναι πολλά. Επίσης βλέπουμε και ψάθινα μπαράκια που δίνουν τη δική τους μαγεία στη λιμνοθάλασσα. Η λιμνοθάλασσα με τα Ιβάρια και τις Βαρκούλες είναι η καρδιά του Μεσολογγίου. Οι άνθρωποι εδώ εκμεταλλεύονται τα ψάρια που εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά και παίρνουν ανάσα από την ανάσα της.
πολλοί καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από τα νερά της λιμνοθάλασσας. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δροσίνης και ο Παναγιωτόπουλος. Ο τελευταίος μάλιστα έγραψε για αυτήν τη λιμνοθάλασσα: «Εδώ, σε αυτήν τη γωνιά, γεννιέται ο ποιητής». Αυτήν τη λιμνοθάλασσα τη χάρηκε ο πολιτικός Σπυρίδων Τρικούπης, καθώς και ο ποιητής Μιλτιάδης Μαλακάσας, που γεννήθηκαν εδώ. Αυτή τη λιμνοθάλασσα ύμνησε και ο Λόρδος Βύρων. Τέλος, αυτήν τη λιμνοθάλασσα θέλανε να κατακτήσουν ο Κιουταχής και ο Ιμπραήμ Πασάς. Λιμνοθάλασσα και Μεσολόγγι είναι έννοιες με μία πνοή. Σε αυτή τη θάλασσα η γραφικότητα παίρνει τη ρομαντική της διάσταση. Ξαναγυρίζοντας την πόλη, και πάλι ο χώρος των αγαλμάτων μας εντυπωσιάζει. Ηγούμενος της θάλασσας, του κέντρου της ηρωικής φρουράς, κατά τη νύχτα της εξόδου, διέσχισε τα στήφη των οχυρωμένων πολιορκητών. Ο στρατηγός Νικόλας Τουρνάρης από τον Ασπροπόταμο εφωνεύτη τη νύχτα της εξόδου του Μεσολογγίου, διασχίζουν τα τουρκικά στρατεύματα την 10η Απριλίου 1826. Εδώ βλέπουμε μνημείο των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896-1996. Τα έργα τέχνης στις πλατείες και τα πάρκα του Μεσολογγίου δεν έχουν σταματημό.
και πάλι τα αγάλματα. Ιωάννης Παπαστράτος και Χαρίκλια Παπαστράτου. Ξανά ο Λόρδος Βύρων, γιατί ο Λόρδος Βύρων σημαίνει Μεσολόγγι. Ο Πέτρος Ντόβας, ο πλαρχηγός, έπεσε κατά την έξοδο την 10η Απριλίου 1826. Πολεμιστές, η λιμνοθάλασσα, ο Λόρδος Βύρων, ιδού το ξακουστό Μεσολόγγι. Αγγελική Κουκούρα εδώ στη συνέχεια κοντά μας, εδώ Μεγάλη Τετάρτη. Τηλεοπτικά θα σας ταξιδέψουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το θείο δράμα. Ξεκινήσαμε με Σαββάτο του Λαζάρου και ούτω καθεξής. Και έχουμε μείνει λοιπόν στο αποκορύφωμα του Μεγάλου Σαββάτου. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτή. Μεγάλο Σάββατο λοιπόν και Κυριακή του Πάσχα. Φτάσαμε λοιπόν στο Μεγάλο Σάββατο, είναι και τα φαγητά. Ξέρετε, φαγητά έχουν μεγεράψει για την ημέρα. Άστα. Και εγώ ξέρω φαγητά έχω να φάω. Σε μένα θα έρθει, είπαμε. Είπαμε, ναι. Ότι θα έρθω. Παστίτσια και θα φτιάξω, θέλω από τη μαγειρίτσα και όλα αυτά και τέτοια, και φτεδάκια με ροκφόρτι, όλο θέλει. Ό,τι θέλει, ό,τι και να φτιάξει, εσύ είσαι καλή μαγειρίτσα. Ναι, ναι. Θα σου φτιάξω τη ρόψιμο που σου αρέσουν πολλά. Πρέπει να πούμε και καμία συνταγή. Έχει καμία συνταγή νηστίσιμη, θα πούμε σήμερα. Ναι, κάτι νηστίσιμο θα πούμε για το κλείσιμο, ναι. Αλλά δεν λέω τι και πώ ακόμα. Είναι έκπληξη, έτσι. Αυτό ακριβώς. Μεγάλο Σάββατο λοιπόν το πρωί. Στις 12 η ώρα υπάρχει και το πρωί Ανάσταση. Ξέρεις, είναι δηλαδή το προανάκρουσμα της Ανάστασης που μεταδίδονται οι ύμνοι της προσμονής και της λύτρωσης κατά της κτήσης του θανάτου, κατά του θανάτου και της φθοράς. Ξέρεις, όπως δεν ξέρω αν θυμάσαι από το Ευαγγέλιο, που το μαθαίνουμε και δεν ήμασταν και μικρές στα θρησκευτικά, λέει η μέρα γίνει νύχτα. Άρα λοιπόν εκείνη την ώρα έγινε η Ανάσταση κανονικά. Έτσι. Το μεσημέρι. Ναι, η μέρα έγινε νύχτα, λέει. Και ταξιδεύει το Άγιο Φως σε όλο τον κόσμο. Ταξιδεύει λοιπόν. Στη 12 τα μεσάνυχτα έχουμε κανονικά τη ζωοφόρα Ανάσταση του Κυρίου μας. Έτσι την νίκη του Φωτός, την αφή του από τον Πανάγιο Τάφο που έρχεται και το παίρνουμε και μεταφέρεται σε όλες τις εκκλησίες. Την Κυριακή του Πάσχα στις 11 η ώρα το πρωί τελείται μια θεία ακολουθία. Και το απόγευμα έχουμε και τον Εσπερινό της Αγάπης που διαβάζεται το Ευαγγέλιο σε πάρα πολλές γλώσσες. Έτσι δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ, είναι πολύ ωραία ακολουθία αυτή. Και διατρανώνεται παγκοσμίως η νίκη του θανάτου και η εποχή της Καινούργιας Διαθήκης με τις χαρές και τις αναστάσιμες ελπίδες. Είναι έτσι. Εκεί ακριβώς που νομίζω ότι ζεις το αποκορύφωμα. Ότι πέρασες όλα αυτά για να φτάσεις να αναστηθείς. Ποιο είναι όμως το νόημα να πούμε κιόλας, έτσι το βαθύτερο. Βιώνουμε τα πάθη του Κυρίου μας και την Ανάσταση. Συμμετέχουμε ενεργά, είπαμε, σε αυτά με τη συμπόρευση, τη συσταύρωση μαζί του, σταυρωνόμαστε δηλαδή, και τη συνανάσταση όμως, έτσι. Βασικό. Γιατί ο Κύριος μας με τη θέλησή του και έπαθε και αναστήθηκε και να σωθούμε όλοι εμείς, έτσι, από το προπατορικό αμάρτημα. Δεν λυπόμαστε μυρολατρικά για το πάθος του. Μπορεί να το βιώνουμε, αλλά δεν λυπόμαστε μυρολατρικά. Και μπορεί να λυπόμαστε για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά μετανιώνουμε ειλικρινά. Και με αυτή την ειλικρινή μετάνοια μπορούμε να φτάσουμε στην αντικειμενική σωτηρία και να την κάνουμε υποκειμενική και δική μας σωτηρία. Να είναι η προσωπική μας σωτηρία, δηλαδή. Άρα, ουσιαστικά, είναι όλα αυτά τα οποία περνάμε για να φέρουμε την ευτυχία και την αιώνια αγάπη. Ότι υπάρχει πάντα δυσκολία σε όλα. Σαφώς. Αλλά ότι η αγάπη αλλάζει τα πάντα, το είπαμε. Σαφώς, τίποτα δεν επιτυγχάνεται έτσι απλά. Η αγάπη είναι που αλλάζει τα και πάντα. Και η Κυριακή του Πάσχα, έτσι δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά, διότι νομίζω ότι ο Βελίας, το καλό φαγητό. Αρνάκι, αυτά δεν είπαμε τα κυριότερα, έτσι. Βεβαίως. Το αρνάκι, το κατσικάκι, ανάλογα παραδοσιακά τα πάντα. Εσύ δεν αρέσει, το κοκορέτσια και όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει εκείνη την ημέρα το αρνί. Το κατσίκι περισσότερο μου αρέσει στο φούρνο.
Στο φούρνο και μισθά. Ενώ το αρνί, όχι και όπως να είναι. Μ' αρέσει το φούρνο. Το αρνί όμως μ' αρέσει τη σούβλα. Επειδή θες να πεις είναι λιπαρό για να τρέξουν και τα λίπη κιόλας. Όχι, δεν ξέρω, μου κάνει έτσι κάτι πιο ωραίο στη σούβλα. Πάντως εγώ είτε αρνί, είτε κατσίκι, είτε κοκορέτσια, είτε και ό,τι και να μου έχετε, από το πρωί που θα ξυπνήσω τρώω. Και το τρώω και χαίρομαι και νομίζω ότι μετά και από όλη την νηστεία όλη τη εβδομάδα ή των 40 ημερών, είναι η μέρα αυτή που περιμένει πάρα πολύ. Είδε ότι η ανθρώπινη πλευρά μα είναι πιο σημαντική από όλε. Αυτό έχει σημασία. Και τι μεγαλύτερε χαρέ είναι οι ανθρώπινε χαρέ. Και πάνω απ' όλα να είμαστε άνθρωποι. Γιατί είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Πάρα πολύ. Και πολύ ιδιαίτερο να νιώθει και να είσαι άνθρωπο. Ακριβώς. Αγγελική, καλή και ανάσταση και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι επιθυμεί και η ανάσταση του Θεανθρώπου να σου αναστήσει και σένα μέσα σου όλα αυτά τα οποία επιθυμεί. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Αυτή ήταν και η μοναδική Αγγελική Κούκουρα και τώρα θα κλείσω με μια συνταγή. Έκπληξη πάλι των ημερών από τον πατέρα Παρθένιο που τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γιατί κάθε φορά η μαγειρική του συμβουλή είναι πολύ ιδιαίτερη και μοναδική. Σπυρό. Τι είναι πάλι. Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή. Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για εσάς που θέλετε να κόβετε τα πάντα στο λεπτό, ήρθε το επαναστατικό μίνι κλαδευτικό αλυσοπρίον οχυρός, επαναφορτιζόμενο με δύο πανίσχυρες μπαταρίες 20V 4 Ah. Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει δύο μπαταρίες, φορτιστή, μπουκαλάκι λίπανσης και το πριόνι. Και δώρο, μία λάμα και μία αλυσίδα αξίας 25 ευρώ. Όλα αυτά από 168 ευρώ μόνο 89 ευρώ. Δώρο τα έξοδα αποστολής. Κάλεσε τώρα και κάνε την παραγγελία σου. www.dreamhouse.com.gr. Καλημέρα και σήμερα. Σήμερα λοιπόν, όσο προλαβαίνουμε τον καιρό και έχουμε ακόμα ενεργές τις ντομάτες, θα σας δείξω πως θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα που την κρατάμε στο ψυγείο και κάνουμε τα φαγητά μας, κάνουμε τις πίτσες μας, τα κρεατικά μας συνοδεύουμε, όπου θέλουμε να χρησιμοποιούμε αυτή τη σάλτσα. Θα κάνουμε λοιπόν μια σάλτσα ντομάτας ψητής, πάρα πολύ εύκολα. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν ντομάτες τύπου πομοντόρο, κρεμμύδι, σκόρδο, μέλι, λίγο κρασί, λίγο ξύδι, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Πάμε να δείτε πόσο εύκολα θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Κόβουμε λοιπόν στα 4 τις ντομάτες μας μέσα στο ταψί. Κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μια πάρα πολύ γνώστη σάλτσα. Μπορείτε να την αρωματίσετε με ό,τι ο καθένας θέλει, ό,τι προτιμά ο καθένας. Εγώ θα πάρω λίγη ρίγανη, πάει και λίγο θυμάρι,
πάει και λίγο δεντρολίβανο και βασιλικός, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή η θεσπέσια γεύση και το άρωμα της ψητής ντομάτας την απογειώνει τη σάλτσα, ξέρετε. Θα σας δείξω πρώτα τη συνταγή. Χρειάζεται να βάλετε πάρα πολύ παιχνίδι, λίγο. Καμία διαφορά από αυτές τις έτοιμες τις σάλτσες που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ, τις παίρνετε στα βαζάκια και βάζετε στα μακαρόνια. Ήρθε και λίγο εδώ. Λίγο ξυδάκι για να σπάσει έτσι. Λίγο το κρασί μας. Λίγο αλάτι, δεν βάλετε πολύ αλάτι. Πιπέρι, επίσης μπορείτε να βάλετε πάπρικα, πάπρικα καπνιστή ή να βάλετε λίγο μπούκοβο για να γίνει από το δευτερό. Και τη ρίγανη. Αυτό είναι. Αυτό το πολύ απλό. Το βάλουμε λοιπόν στο φούρνο μας σε πολύ δυνατή θερμοκρασία για μία ώρα και θα έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα, αυτό που βλέπετε. Τώρα, η διαδικασία είναι απλή. Να μεταφέρουμε τα πάθη σε ένα μπολ από το τρασί. Θα κάνουμε λίγο θόρυβο. Μεταφέρουμε τα πάντα. Και με αυτό εδώ όλοι έχουμε στην κουζίνα μας τώρα το blender. Θα λιώσουμε την βάση. Thank you.
περάσαμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό με δυσκόλευε να κάνω το βιντεάκι, αλλά αξίζει. Και τώρα... μεταφέρουμε τη σάλτσα μας σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Δείτε χρώμα. Σας δείξω τώρα πόσο γρήγορα θα αρχίσει να δένει. Και κάνουμε αυτή τη διαδικασία εδώ μέχρι να απορροφήσει τα υγρά της η ντομάτα, να στεγνώσει δηλαδή η σάλτσα μας. Θα σας δείξω λίγο. Πώς θα αρχίσει να ξεκολλάει από το τηγάνι σε πολύ λίγο χρόνο, δείτε. Δείτε πως αρχίζει και βράζει. Απλά προσέχουμε να μην μας καεί και χάσει αυτή την ωραία γεύση και μυρωδιά της ψητής ντομάτας. Και ξέρετε, η ντομάτα είναι απόλυτα ευεργετική όταν ψήνεται. Έχει τόσες πολλές ιδιότητες που αξίζει 100 φορές περισσότερο να τρώμε ψητή την ντομάτα παρά ομή. Βλέπετε, αυτή τη δουλειά θέλει πολύ εύκολα και σε 5 με 7 λεπτά, εδώ που είναι πετρογκάζ, η σάλτσα μας θα είναι έτοιμη. Να την κλείσω τώρα να μην καεί και να σας δείξω πως είναι έτοιμη η σάλτσα. Εδώ την έχω βάλει στα βάζα και την έχω γυρίσει ανάποδα γιατί γιατί καίει. Θα σας τη δείξω. Και στο πιάτο. Δείτε. Δείτε τη σάλτσα μας. Πεντανόστιμη. Δοκιμάστε να τη φτιάξετε όλοι. Καλή επιτυχία.